Καλησπέρα σας κύριε Φορτσάκη, είναι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Κωνσταρά. Κύριε Φορτσάκη, ήσασταν εδώ κατά διάρκεια του δελτίου αναμένοντας να έρθετε εδώ δίπλα μου. Παρακολουθήσατε όλες τις δηλώσεις, πολλές από αυτές και μέσα από το ρεπορτάζ έχουν διχαστικό λόγο. Έχουμε μια πολύ κακή μέρα για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ένα τεχνικό πρόβλημα εξελίχθηκε σε ένα πρόβλημα, εξελίσσεται σε ένα πρόβλημα πολιτικό. Έχουμε μια διαδικασία η οποία για κάποιους λόγους τεχνικούς δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Αυτό όμως το τεχνικό ατύχημα έρχεται σε μια στιγμή έντασης και φέρνει ξανά στην επιφάνεια όλες τις διαφωνίες οι οποίες υπήρχαν μέχρι σήμερα. Το λογικό θα ήταν να πούμε ότι η ευθύνη για αυτό το επεισόδιο θα πρέπει να διερευνηθεί. Είναι προφανές ότι η τεχνική σύμβουλη όλων των υποψηφίων ήταν παρόντες καθ' όλες τις συζητήσεις, άρα όλοι έχουν συμμετοχή στις αποφάσεις οι οποίες λήφθηκαν σχετικά με όλη τη διαδικασία. Αλλά βλέπουμε σήμερα μία ένταση μεγάλη με δηλώσεις οι οποίες είναι διχαστικές και οι οποίες είναι ανεπίτρεπτες. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε αυτό όλοι. Αυτό υπονομεύει την επόμενη μέρα, κύριε Φορτσάκη. Οι εμπριστικές και οι διχαστικές. Επειδή υπάρχει αγωνία και για διάσπαση του κόμματος. Δεν πρόκειται η Νέα Δημοκρατία να διασπαστεί. Οι εμπριστικές. Δεν βλέπετε και δηλαδή κάτι και διχαστικές ανάλογο, η συρρήκνωση όπως είδαμε και στο ΠΑΣΟΚ. Ένα κόμμα μεγάλο ξαφνικά να συρρυκνώνεται. Η Νέα Δημοκρατία δεν ακολουθεί την πορεία. Απογοητεύοντας τον κόσμο. Δεν ακολουθεί την πορεία του ΠΑΣΟΚ. Είναι προφανές ότι συμπεριφορές σαν τη σημερινή είναι συμπεριφορές οι οποίες δημιουργούν μια πολύ κακή εικόνα στους ανθρώπους μας. Και είναι επίσης γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία άργησε πολύ να αντιδράσει. Δηλαδή από την ώρα που το πρόγραμμα εκδηλώθηκε, έπρεπε αμέσως να έχουν ληφθεί ορισμένα για το ρεπορτάζ να αναγνωρίσουμε πάντως στον κύριο Μεμαράκη ότι εξ αρχής είχε δηλώσει τις επιφυλάξεις του. Ναι, αυτό είναι σωστό. Είχε δηλώσει επιφυλάξεις του. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Η όλη διαδικασία αυτή την ώρα είναι κατά τη δική μου την αντίληψη στον αέρα. Διότι έχουμε μια διαδικασία η οποία άρχισε και η οποία εξελίχθηκε και η οποία δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί και φοβάμαι ότι αυτό το σημερινό τεχνικό ατύχημα προσδίδει στην όλη διαδικασία μία, αν θέλετε, ιδέα ότι η διαδικασία αυτή δεν θα μπορέσει να τελειώσει όπως πρέπει. Διότι φοβάμαι ότι ο κόσμος που ήρθε σήμερα να ψηφίσει δεν θα ξανάρθει, τουλάχιστον δεν θα έρθουν όλοι. Να, και δεύτερον, ότι δημιουργείται μία υποψία σε αυτούς που θα έρθουν να ψηφίσουν ότι τα πράγματα για διάφορους λόγους δεν θα αποτυπωθούν σωστά. Εμένα η δική μου γνώμη είναι ότι έπρεπε η Νέα Δημοκρατία αυτή την ώρα να οδηγηθεί σε ένα συνέδριο, προβλέπει το καταστατικό μας συνέδριο, το οποίο συνέδριο θα άλλαζε το καταστατικό και θα εξέλεγε μετά από συζήτηση για την ιδεολογική πλατφόρμα του κόμματος τον νέο αρχηγό του. Είναι ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να συνειδητοποιήσει ότι δεν απασχολείται ο κόσμος με το ποιος θα είναι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε μια αντιπολίτευση αξιόπιστη σε ένα σύνολο δράσεων ναι. και σε ένα σύνολο ιδεών. Δεν κάνει ο αρχηγός το κόμμα κάνει τον αρχηγό. Πρέπει λοιπόν εδώ να ξεκινήσουμε από το κόμμα, από την ανασύνταξη του κόμματος, να δούμε τι θέλει το κόμμα και σας από εκεί και πέρα σύμφωνο να το να παραμείνει στα καθήκοντά του και στις υποχρεώσεις του κόμματος και ως αξιωματική αντιπολίτευση ο κύριος Μημαράκης ή θα πρέπει μέχρι ότου γίνει αυτή η διαδικασία εκλογής πάλι από την αρχή να περάσετε σε έναν μεταβατικό αρχηγό. Ο κύριος Μημαράκης έχει αποδείξει ότι είναι μια προσωπικότητα πολιτική η οποία έχει διασφαλίσει και με το παραπάνω μέχρι σήμερα την ενότητα του κόμματος. Όχι μόνο πέτυχε ένα καλό αποτέλεσμα στις εκλογές σε σχέση με την κατάσταση στην οποία παρέλαβε το κόμμα, αλλά και στη συνέχεια έκανε τις ενέργειες εκείνες. Άρα δεν συντάσσεστε με όσους θέλουν την παραίτησή του τώρα. Όχι, νομίζω ότι αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο δεν μπορεί να προβληθεί αυτή τη στιγμή. Όμως είμαι μεταξύ των βουλευτών που ζήτησαν να συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, διότι θεωρώ ότι αυτή την ώρα της κρίσης για τη Νέα Δημοκρατία η κοινοβουλευτική ομάδα πάνω από όλους έχει την ευθύνη να αναλάβει την, αν θέλετε, επίβλεψη και να δώσει την εγγύηση ότι οι διαδικασίες εκλογής, όπως και αν συνεχιστούν είτε με την παρούσα διαδικασία είτε με συνέδριο, θα γίνουν κανονικά. Είναι ανάγκη, μάλιστα, το λέω ξανά, να πέσουν αμέσως οι τόνοι. Είναι ανάγκη οι βουλευτές να μην βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε αποφάσεις των οργάνων του κόμματος. Και είναι, μάλιστα, ανάγκη να προτάξουμε την ενότητα και την ομοψυχία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Φορτσάκη. Να ευχηθούμε καλή τύχη στο κόμμα σας. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα πολύ μεγάλο κόμμα, πολύ συλλεκτικό. Και να είσαστε βέβαιοι, βέβαια, ότι η Νέα Δημοκρατία θα βρει το δρόμο της και θα ασκήσει το έργο της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.